ένα μεγάλο βάρος προστίθεται στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας με την υποχρέωση εφαρμογής της νέας πυροσβεστικής διάταξης 2549 του 2023. Από τους πρώτους ελέγχους που ξεκίνησαν με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, παρατηρείται μια εικόνα καθόλου θετική. Υπάρχει αυστηροποίηση αλλά και διαφοροποίηση της πυροσβεστικής διάταξης 2023 από την προηγούμενη. Η διαφοροποίηση είναι ότι δεν υπάρχει πλέον καμία προθεσμία. Με τον έλεγχο και την αυτοψία που διενεργείται από τη Δημοτική Αστυνομία, επιβάλλεται άμεσα το πρόστιμο εφόσον το οικόπεδο δεν έχει καθαριστεί από τον ιδιοκτήτη του. Καθώς επίσης ορίζεται κατώτερο πρόστιμο 200 ευρώ ανεξάρτητα με την έκταση του οικοπέδου. Η αυστηροποίηση της πυροσβεστικής διάταξης δεν είναι μόνο στα θέματα των κυρώσεων του προστίμου και της έλλειψης προθεσμίας προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα, είναι και προς την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου. Υποχρεώνει όλους τους Δήμους, όταν οι διαδικασίες των κυρώσεων ολοκληρωθούν και δεν υπάρχει αποτέλεσμα καθαριότητας στο συγκεκριμένο οικόπεδο, να επέμβει μέσα σε 5 μέρες, χρεώνοντας τον ιδιοκτήτη για τα έξοδα του καθαρισμού και του ευπρεπισμού του. Επίσης, υποχρεώνει την πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με το Δήμο να ελέγξει τα οικόπεδα που δεν καθαρίστηκαν και να δοθεί προτεραιότητα επικινδυνότητα σε αυτά. Ποιο δηλαδή θα προηγηθεί προκειμένου ο Δήμος επέμβει για την αποκατάσταση της καθαριότητάς του.